Οι δοκιμασίες βοηθάνε τους ανθρώπους, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Και για μας, εκείνη η δεύτερη μέρα στο περιβόλι της Παναγίας, όταν το απαγορευτικό μας ανάγκασε να κατεβούμε από το καραβάκι στον αρσανά της Νέας Κήτης, έμοιαζε με μια μικρή δοκιμασία που μας βοήθησε να δούμε μια άλλη πλευρά του Αγίου Όρους. Ταξιδεύουμε σήμερα στην Ιερά Σκήτη της Αγίας Άννας. Είναι η μεγαλύτερη σκήτη του Αγίου Όρους, η οποία εκτείνεται από τη θάλασσα προς τα πάνω σε μια καταπράσινη κοιλάδα σε ένα υψόμετρο 400 μέτρων. Το ανηφορικό μονοπάτι ξεδίπλωσε μπροστά μας μια σειρά από κελιά και καλύβες. Κάτι που δεν περιμένει κανείς να συναντήσει στο Άγιο Όρος είναι ένα ελικοδρόμιο. Κι όμως, το ελικοδρόμιο που βρίσκεται εδώ, στη σκήτη της Αγίας Άννας, είναι ένα από τα τρία που διαθέτει το Άγιο Όρος για να εξυπηρετεί έκτακτες ανάγκες. Περπατήσαμε περίπου ένα χιλιόμετρο για να φτάσουμε στη σκήτη της Αγίας Άννης. Η έκπληξη ήταν όταν μας άνοιξε εγκάρδια την πόρτα ο γέροντας Χρυσόστομος από το ιερό κελί των Αγίων Πάντων, οι γνωστοί και ως Βολιώτες. Γιατί Βολιώτες? Βολιώτες ήταν τρία αδέλφια από τον Δόλο, καταστάνικα αδέλφια, ο οποίοι κτίσαν το σπίτι, το πρώτο σπίτι. Εσείς εγκαταβείτε εδώ από πότε? Εγώ ήρθα εδώ το 1965, από τον Άρη, 13,5. Είστε κι εσείς εδώ σε μια γωνιά στο περιβόλι της Παναγίας μας, στον Παράδεισο. Έτσι το θεωρούμε εμείς. Βγαίνουμε καμιά φορά έτσι στον κόσμο για δουλειές, για αρρώστες, για όχι. Και λέμε πώς ζει ο κόσμος μέσα εδώ στη ζούγκλα. Ζούγκλα έξω είναι. Τι είναι αυτό που σας κάνει εντύπωση έξω? Τι μάθαμε να σας κάνει εντύπωση έξω? Λέμε πώς θα φύγουμε μέσα να πάμε πίσω να σε χάσει. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς τουλάχιστον. Γιατί κανείς που ήταν μικροί μάθανε εδώ τον τρόπο. Δύσκολη καλογερική. Για εκείνο που θέλει, όχι. Για εκείνο που θέλει, είναι πολύ δύσκολο. Μήπως η πατριά δεν είναι δύσκολη? Δεν έχει πειρασμούς? Δεν έχει προβλήματα? Γιατί? Χωρίζουν όλα τα ζευγάρι. Σε παντρεμένο μιλάτε. Δεν ξέρω. Το ίδιο. Ξεκινάς να έρθεις εδώ και περνάς από γκρεμούς, από βράχια. Είναι μια μικρή περιπέτεια. Ναι. Όμως, παίρνεις ένα κελί και βλέπεις αυτή την ομορφιά. Δεν είχαμε δυνάμεις, αλλά ο Θεός φώτισε. Επειδή πιάμε τα χέρια μας, όλα μόνοι μας τα κάνουμε. Πρόθυμα ο γερόντας μας ξαναγεί στο κελί. Κάθε μέρα ο Άγιος. Μας δείχνει μια πατέντα που έχει κάνει σε μια βάση με εικόνες. Δεν χρειαζόμαστε να ψάχνουμε να βρούμε. Είναι κάθε μέρα ο Άγιος. Θα βλέπουμε τον Άγιο Κοσμά τον Πολύ. Και μας μιλάει για την προσωπική εργασία που έχει ρίξει όλα αυτά τα χρόνια για να δημιουργηθεί ο χώρος της τράπεζας. Και αυτό το νόμο βουνό, 9 μέτρα ύψος, 9 μέτρα πρόσωπο και το χέρι και το ρίξιμο. Η παρουσία της κάμερας δεν θα μπορούσε ωστόσο να αποσπάσει την προσοχή των αγιογράφων μοναχών που με ευλάβεια σχεδιάζουν μορφές Αγίων. Είναι βαρύ, είναι massive ξύλο αυτό, ναι, massive ξύλο. Τι υλικό χρησιμοποιείτε? Αυτό είναι κυπαρίσι τέτοιο, αλλά και οτιδήποτε έχει κυπαρίσι άλλος, θέλει ξύρο να είναι παλιό, γιατί σχίζει αλλιώς. Το διακόνημα εδώ, το εργόχειρό μας δηλαδή, ήταν το αγιογραφία. Και γι' αυτό ήρθα στο Αγίο Όρος να μάθω αγιογράφηση, αλλά στραμάτησε την κάθεση. Δεν ήρθε για μόνο αυτό κατευθείαν, ήρθε για να μάθω αγιογράφηση. Και μ' άρεσε και κάθεσε. Οι γονείς? Οι γονείς, εγώ θέλω να είχε πεθάνει πρωτού να έρθω εδώ. Η μητέρα μου ύστερα μ' άφησε να έρθω να μάθω αγιογράφηση, αλλά ύστερα άρεσε η γυναίκα, η κουτσουμπουλιά του, ένα τάλο που τόσο τη στιγμή στο Αγίο Όρος, που τι ούτω δεν έστρεπε να χαθεί το παιδί. Και έστειλε τον εαυτό του μεγάλο να με πάρει. Τελικά δεν τα κατάφερε. Εγώ κρυβόμουν από εδώ, κρυβόμουν από εκεί. Πέρασε από εκεί, πέρασαν τα χρόνια, έγινε μόνο αυτό. Και εσύ και εσύ. Πώς είναι αυτή η αφοσίωση στο Θεό? Πρέπει να το έχει μέσα σου. Όπως έχει κάποιο νέο έρωτα και κάποια κοπέλα, εμείς έχουμε έρωτα στο Θεό. Πρέπει να το έχει μέσα σου. Αν δεν έχει αγάπη προς το Θεό, δεν μπορεί να. Εκείνος το θέλει να έρθει να γίνει μοναχός, πρέπει να αφιερώσει τον εαυτό τα θέσματά του, την υπακούει ενέργεια. Για να κάνει υπακούει πρέπει να έχει ταπείνωση. Η ρίζα των αρετών είναι η ταπείνωση. Δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν μπορείς ούτε αγάπη να έχεις ούτε υπακούει να κάνεις τίποτα. Και όπως και η ρίζα των κακών είναι η περηφάνεια. Από εκεί έρχονται τα δεχάουν.
Τα παιδιά που έχουν τώρα, εγώ ρώτησα τη μητέρα τους, γιατί αυτή είχε δύο παιδιά. Μου λέω, όταν έφυγε το πρώτο παιδί για Μοναχός, τι, πώς σε φάνηκε. Λέει, ας εγώ γύρω, δηλαδή, όταν έφυγε το πρώτο παιδί, είπα, Παναγία μου, φώτισε και το δεύτερο να φύγει. Τόσο πολύ είχε μέσα της πηγής.